2 Ιουνίου του 1941. Στο σπήλαιο του Χαμαμουτζή, ο καπετάν Μανώλης Μπαντουβάς, ο Χρήστος Μπαντουβάς και ο Γιάννης Μπαντουβάς, μαζί με άλλους 10 συνεργάτες τους, έδωσαν όρκο στο Ευαγγέλιο και καθορίστηκε η πορεία του αγώνα για την ελευθερία. Είμαστε υπερήφανοι για αυτούς, γιατί θυσιάστηκαν για μας, για να μπορούμε αυτή τη στιγμή να ζούμε ελεύθεροι. Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στο σπήλαιο Χαμαμουτζή, στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στον Άγιο Σύλλα, όπου εορτάστηκε και φέτος με λαμπρότητα το ιστορικό γεγονός της ορκομοσίας της πρώτης ένοπλης αντιστασιακής ομάδας. Σύνθημά μας, ελευθερία ή θάνατος, είναι ο τόπος που γεννήθηκε η Εθνική Αντίσταση Κρήτης και για το λόγο αυτό έχει μοναδική ιστορική αξία. Ο καπετάν Μανώλης Μπαντουβάς και η ομάδα του απετέλεσαν τον πυρήνα γύρω από τον οποίο συσπηρώθηκαν αμέτρητοι πατριώτες και αγωνιστές και έγιναν οι απόστολοι της ιδέας για την ελευθερία. Τίμησαν τη μνήμη των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης Κρήτης της ομάδας Μπαντουβάδων κατά των Γερμανών κατακτητών και όπως σημείωσαν οι ομιλητές, η ελευθερία κερδίζεται με αγώνες και θυσίες. Είναι τιμή μας και θα πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με τον ίδιο ζήλο για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Την τελετή πραγματοποίησε η τοπική κοινότητα του Αγίου Σύλλα και το Σωματείο Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Κρήτης, ομάδας Μπαντουβάδων.